Έζησε έντονα. Έχω ζήσει έντονα. Ναι. Έχει ζήσει έντονα. Αν δεν το πω αυτό, θα είναι, θα είναι ψέμα. Και ωραία έντονα. Και σίγουρα έχω μετανιώσει για κάποιες επιλογές στην προσωπική μου ζωή. Αλλά. Ταλαιπωρήθηκες. Κοίτα, πάντα δεν είναι όλες οι σχέσεις αμοιβαίες. Γι' αυτό και καταλήγει σε μία. Ο Θεός έτσι το έχει φτιάξει. Δηλαδή, ένας άντρας ανήκει σε μια γυναίκα και μια γυναίκα. Σε μια γυναίκα ένας άντρας. Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι η κατάληξη και ο σκοπός της ζωής. Εσύ πιστεύεις ότι βρήκες τον άντρα σου. Ναι, βέβαια. Το βρήκες. Μέχρι τώρα και θέλω να κρατήσει. Έχει ο Θεός και η Παναγία. Ελπίζουμε και οι δύο ότι θα κρατήσει. Γι' αυτό και παντρευτήκαμε. Από εκεί και πέρα το πώς θα φέρνει ζωή. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Και εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Και όλοι μας. Απλά ελπίζουμε και το θέλουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το γύρω-γύρω απλά δεν το βλέπουμε. Όσον αφορά το αρνητικό. Γιατί πάντα υπάρχει αρνητικό γύρω μας και καλό και θετικό. Είναι αυτό που λέμε όταν θέλει η νύφη και ο γαμπρός. Είχες εσύ κάποια τέτοια θέματα να αντιμετωπίσεις? Κοίτα, όχι, δεν εννοώ αυτό. Αλλά σε μια σχέση πάντα θέλω να πω ότι αν θέλουν και οι δύο, αυτό κρατάει όντως. Για να χαλάσει μια σχέση σημαίνει ότι ένας από τους δύο δεν το θέλει τόσο όσο κι άλλος. Έτσι δεν είναι?